την εικόνα, τη νέα εικόνα της ημέρας, που αποτυπώνει και το χθεσινό αποτέλεσμα, ο λόγος στη Δήμητρα Μακρυγιάννη που βρίσκεται στο κυβερνητικό τυπογραφείο. Άντρια, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλή μας εβδομάδα. Ο λαός αποφάσισε. Νίκος Αναστασιάδης, Σταύρος Μαλάς. Αυτά είναι τα δύο πρόσωπα που θα δούμε στο ψηφοδέλτιο, το οποίο να πούμε ότι έχει ήδη τυπωθεί στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Το κρατάω στα χέρια μου, είναι αυτό που βλέπετε. Ήδη έχουν τυπωθεί από χθες το βράδυ, με το που βγήκε το τελικό αποτέλεσμα. Για να το ανοίξω, να το δείτε και ολοκληρωμένο, είναι αυτό εδώ. Νούμερο 1 Νίκος Αναστασιάδης, νούμερο 2 Σταύρος Μαλάς, με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των δύο τελικών υποψηφίων. Είμαστε στο κυβερνητικό τυπογραφείο. Έχει ξεκινήσει από χθες το βράδυ και ολοκληρώθηκε ήδη από χθες, ναι, η εκτύπωση. Κοντά μας είναι ο κύριος Χρήστος Δημητριάδης, διευθυντής του τυπογραφείου. Κύριε Δημητριάδη, όλα έτοιμα. Μετά την οριστικοποίηση των δύο υποψηφίων που θα διεκδικήσουν την Προεδρία στην επαναληπτική εκλογή, άρχισε η εκτύπωση των ψηφοδελτίων στις 10 το βράδυ, ολοκληρώθηκε στις 4 το πρωί. Στις 8 άρχισε το δίπλωμα, ο έλεγχος και το πακετάρισμα. Το προσωπικό είναι πολύ εμπειρό, είναι η έκτη φορά που χειρίζεται επαναληπτική εκλογή, και αύριο το βράδυ θα είμαστε έτοιμοι και θα παραδοθούν στους επάρχους την Τετάρτη το πρωί. Όλα λοιπόν με κάθε λεπτομέρεια. Είμαστε στην αίθουσα όπου πλέον διπλώνονται, κόβονται εδώ πίσω μας, μπορείτε να δείτε με τη βοήθεια του κινηματογραφιστή, κόβονται τα ψηφοδέλτια. Ακολούθως πηγαίνουν στην διπλωτική μηχανή, διπλώνονται. Και μετά στους υπαλλήλους, στα τραπέζια, ελέγχονται και πακετάρονται. Ναι. Όλα λοιπόν έτοιμα. Όπως βλέπετε, υπήρχε κινητοποίηση για τις τελικές λεπτομέρειες και διευθετήσεις στο κυβερνητικό τυπογραφείο. Επαναλαμβάνουμε ότι το ψηφοδέλτιο είναι έτοιμο. Επαναληπτική εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, 4 Φεβρουαρίου 2018, γράφει απ' έξω. Στο νούμερο 1 είναι ο Νίκος Αναστασιάδης, νούμερο 2 Σταύρος Μαλάς. Μάλιστα. Αυτό είναι και πάλι. Έτοιμα, Αντρέα, τα ψηφοδέλτια για λοιπόν, τις 4 Φεβρουαρίου. Για το ρεπορτάζ είδαμε και το καινούριο ψηφοδέλτιο της Κυριακής, της 4ης Φεβρουαρίου. Ερχόμαστε στο